δεδομένου ότι το αστικό ελληνικό σύνταγμα, όπως άλλωστε και κάθε σύνταγμα, κατοχυρώνει νομικά την εξουσία της κυρίαρχης αστικής τάξης, τότε και οι εκάστοτε αναθεωρήσεις αυτού του συντάγματος δεν μπορεί παρά να στοχεύουν σε δύο κατευθύνσεις. Αφενός μεν στη διασφάλιση της σταθερότητας αυτής της αστικής εξουσίας και αφετέρου στην επικαιροποιημένη αποτύπωση σε νομική συνταγματική μορφή των εκάστοτε νέων αναγκών του αστικού πολιτικού συστήματος, όπως αυτές βέβαια προκύπτουν στην πορεία των εξελίξεων. Αυτούς τους στόχους υπηρέτησαν οι προηγούμενες τρεις αναθεωρήσεις του υπάρχοντος συντάγματος του 1975. Τον ίδιο στόχο υπηρετεί και η τωρινή, τέταρτη αναθεώρηση. Θυμίζουμε εδώ την πρώτη συνταγματική αναθεώρηση του 1986 επί Πασόκ, η οποία περιόρισε τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας και κυρίως τη δεύτερη αναθεώρηση του 2001, πάλι επί Πασόκ, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν τότε οι ανάγκες του κεφαλαίου για την κατοχύρωση και την προώθηση της ένταξης της χώρας μας στην ΟΝΕ και την Ευρωζώνη, την απελευθέρωση μιας σειράς κλάδων της οικονομίας από την κρατική καπιταλιστική ιδιοκτησία, καθώς βέβαια και την επιδίωξη της δημοσιονομικής σταθερότητας μέσω της δραστικής μείωσης των δαπανών για την κοινωνική πολιτική. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα σε έκταση και βάθος συνταγματική αναθεώρηση, στην οποία αποτυπώθηκε τότε και ευρύτατη συνένεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Η τρίτη αναθεώρηση του 2008 επί Νέας Δημοκρατίας, παρά την αρχική της στόχευση, κατέληξε τελικά να έχει περιορισμένο εύρος. Συνοπτικά λοιπόν, με τις τρεις προηγούμενες συνταγματικές αναθεωρήσεις ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο η ισχύς του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο έναντι των κοινών νόμων, αλλά και έναντι του ίδιου του συντάγματος. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Μα γιατί με βάση ακριβώς όλα τα παραπάνω είναι που υλοποιήθηκε και εξακολουθεί να υλοποιείται η αστική πολιτική με και χωρίς τα μνημόνια, η ασφικτική επιτροπία, το σύνολο δηλαδή των μέτρων υπέρ του κεφαλαίου και ενάντια στο λαό, όπως εκπορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν για όλα ανεξαιρέτως τα κράτη-μέλη της. Με την τωρινή αναθεώρηση τώρα, η οποία έχει και την πρωτοτυπία της διαφορετικής πλειοψηφίας της αναθεωρητικής βουλής από την προτείνουσα, τόσο με τις προτάσεις που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο διατηρούνται οι προηγούμενες αντιδραστικού χαρακτήρα αλλαγές των προηγούμενων συνταγματικών αναθεωρήσεων, αλλά ενισχύεται περαιτέρω η θωράκιση του αστικού πολιτικού συστήματος και επιδιώκεται να ευθυγραμμιστεί εκ νέου με τις σημερινές ανάγκες της άρχουσας τάξης. Είναι γεγονός εδώ, και πρέπει να το πούμε, ότι τα τελευταία χρόνια και ιδίως στα χρόνια της οικονομικής κρίσης το αστικό πολιτικό σύστημα είδε το κύρος του να μειώνεται στο λαό. Βλέπετε όλες οι αστικές κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν διαδοχικά την καπιταλιστική κρίση φόρτωσαν όλα τα βάρη για το ξεπέρασμα αυτής της κρίσης στα λαϊκά στρώματα με ένα καταιγισμό αντιλαϊκών μέτρων μέσω των τριών μνημονίων. Ενώ και τα αστικά ιδεολογήματα με τα οποία βομβαρδίστηκαν οι λαϊκές συνειδήσεις προκειμένου να συσκοτιστούν η πραγματική αιτία και ο χαρακτήρας της κρίσης, μια κρίση καπιταλιστική βέβαια, με γεννησιουργό της αιτία το κέρδος, και εδώ καλά είναι να θυμηθούμε και όλες εκείνες τις θεωρίες περί golden boys, καζινοκαπιταλισμού, κλεπτοκρατίας, όλα αυτά τα ιδεολογήματα λοιπόν που διακινήθηκαν πλατιά επιτάχυναν τη φθορά του σημερινού αστικού πολιτικού συστήματος στα μάτια του λαού. Λοιπόν, η αναστήλωση αυτού του μειωμένου κύρους, η επούλωση του πληγωμένου γοήτρου και η αποκατάσταση, όσο αυτό βέβαια είναι δυνατόν, της χαμένης τιμής αυτού του αστικού πολιτικού συστήματος αποτελούν μια από τις αιτίες και έναν από τους στόχους ετούτης της συνταγματικής αναθεώρησης. Κρίνεται μάλιστα και ως επίγουσα αυτή η ανάγκη του αστικού πολιτικού συστήματος να μακιγιαριστεί και να εξαγνιστεί
στα μάτια του λαού, γιατί πολύ ξέπεσε στα χρόνια της κρίσης, προβάλλοντας, ας πούμε, την αλλαγή της διάταξης περί ευθύνης υπουργών. Αλλαγή όμως τελικά κολοβεί, αφού παρά τη βελτίωση που φέρνει, δεν οδηγεί στην ισονομία, κάτι που θα γινόταν αν γινόταν δεκτή η πρόταση του ΚΚΕ για την πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Ένας ακόμα βασικός στόχος και τούτης της αναθεώρησης του Συντάγματος δεν είναι βέβαια άλλος και από τη διασφάλιση της σταθερότητας του αστικού πολιτικού συστήματος και η θωράκισή του, ιδιαίτερα μπροστά στην αυξανόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια και την όποια πιθανή μελλοντική δυσκολία σχηματισμού κυβέρνησης. Και όπως λένε μαζί Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να υπηρετηθεί ο κεντρικός στόχος για κυβερνητική πολιτική σταθερότητα και για την πολιτική συνέχεια, τη συνέχεια του κράτους όπως συνηθίζουν να λένε, τα οποία δεν πρέπει να διαταράσσονται για κανένα λόγο, συμφωνούν και οι δύο να αποδεσμευτεί η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής ή προτείνουν, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, τη λεγόμενη επικοδομητική ψήφο δυσπιστίας, η οποία οδηγεί κατευθείαν σε κυβερνήσεις μειοψηφίας για να παραμένουν στη θέση τους ακόμα ή και παρά και ενάντια στη θέληση του λαού. Πρόκειται βεβαίως για εκείνη τη σταθερότητα που χρειάζεται το κεφάλαιο. Κάθε μέρα για αυτήν μιλά ο ΣΕΒ και αυτήν απαιτεί, ώστε να εφαρμόζεται σταθερά και χωρίς αναταράξεις η αντιλαϊκή πολιτική που ευνοεί την ανταγωνιστικότητά του, δηλαδή την κερδοφορία του. Ο τρίτος τώρα στόχος της συνταγματικής αναθεώρησης έρχεται να υπηρετήσει εκείνον τον ξαναζεσταμένο και ανούσιο δικοματικό καυγά πολιτικών δυνάμεων που βρίσκονται σε αποδεδειγμένη πια στρατηγική συμπόρευση όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Και αυτός ο ψευτοκαυγάς στείνεται στο τμήμα εκείνων των άρθρων του Συντάγματος που αναφέρονται στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Γιατί αυτό είναι το κατεξοχήν τμήμα του Συντάγματος που βρίσκεται στην πιο μεγάλη απόσταση από την πραγματική ζωή. Είναι δηλαδή αυτό το οποίο από όλο το υπόλοιπο Σύνταγμα εδώ αντανακλάται περισσότερο όλη η υποκρισία των αστικών συνταγματικών διακηρύξεων. Τι να θυμηθούμε, την ισονομία, τη δίκαιη φορολογία ή το δικαίωμα στην εργασία που δήθεν προστατεύει το Σύνταγμα? Η ίδια η πραγματικότητα διαψεύδει αυτές τις διακηρύξεις. Παραπέρα, την ίδια στιγμή που με ευθύνη όλων των αστικών κομμάτων παραπέμπονται στις ελληνικές καλένδες ο αναγκαίος και υπερόρημος χωρισμός του κράτους από την Εκκλησία, υπερασπίζονται όλα τα αστικά κόμματα την υπεροχή του ευρωενωσιακού δικαίου έναντι του ελληνικού και αφήνουν άθικτο βέβαια, παρά το ότι συχνά το επικαλούνται ως εμπόδιο στις διεκδικήσεις των εργαζομένων, αφήνουν άθικτο το άρθρο 103 του Συντάγματος, για παράδειγμα, που απαγορεύει τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων εργαζόμενων στο δημόσιο. Κύριε Δελίνα, και αυτό το άρθρο, την τροποποίησή του, την κατάργησή του, τη ζήτησε μονάχα το ΚΚΕ. Τελειώνω. Συμμετέχουμε στη συνταγματική αναθεώρηση. Καταθέτουμε προτάσεις. Εξαντλούμε κάθε περιθώριο για να προστατευτούν και να διευρυνθούν λαϊκά, δημοκρατικά δικαιώματα, συνδικαλιστικές ελευθερίες, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, χωρίς αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει ένα προοδευτικό σύνταγμα στο πλαίσιο της σημερινής εξουσίας του κεφαλαίου και καλώντας το λαό να κάνει αυτές τις προτάσεις άξονα της πάλης του. Άλλωστε, πραγματικά κυρίαρχος γίνεται μονάχα εκείνος ο λαός, ο οποίος διαφεντεύει τον πλούτο που παράγει. Ευχαριστώ.